σύντομο χαιρετισμό θα σας απευθύνει και ο Γιώργος Πελεγανάκης, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων. Καλησπέρα και από μένα. Όσοι με παρακολουθείτε ξέρετε ότι έχω τοποθετηθεί ήδη κατά του δημοψηφίσματος, διότι το θεωρώ μια παροδία. Με πλασματικό ερώτημα και τρόπο εξηλαίωσης της κυβέρνησης με μετάθεση ευθυνών στο λαό. Η Δευτέρα θα είναι μια δύσκολη μέρα με κλειστές τράπεζες ασχέτως αποτελέσματος και τα προβλήματά μας δεν θα λυθούν μέσα από την πόλωση. Η Ελλάδα, είτε ψηφίσουμε ναι, είτε ψηφίσουμε όχι, έχει εμπλακεί σε μια φοβερή περιπέτεια που φοβάμαι ότι θα μας ταλαιπωρήσει όλους για πολύ καιρό και για πολλά χρόνια. Κυρίες και κύριοι, και όλοι όσοι μας ακούτε, δεν είναι άπατρης ούτε συνειδηπόροι της Χρυσής Αυγής και των ψεκασμένων όσοι ψηφίσουν όχι. Αλλά δεν είναι ούτε γερμανοτσολιάδες, ούτε προβότες, ούτε δούλοι της Τρόικας, ούτε δοσύλλογοι όσοι ψηφίσουν ναι. Η πλειοψηφία νομίζω αντιλαμβάνεται ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια δύσκολη επιλογή. Ανάμεσα σε δύο λύσεις, που ας μην κρυβόμαστε, είναι και οι δύο κακές. Η μία, το ναι, θα μας οδηγήσει μάλλον σε ένα νέο μνημόνιο, με μέτρα ίσως και σκληρότερα από τα προηγούμενα. Η δεύτερη όμως, το όχι, μας οδηγεί στην δραχμή και στην εξαθλίωση. Είμαι σαφώς υπέρ της Ευρώπης, υπέρ του ευρώ και κατά της ρήξης που μόνο να επιτείνει τα προβλήματά μας μπορεί. Πρέπει να μείνουμε εντός της Ευρώπης και το ευρώ για λόγους όχι μόνο υγειονομικούς, αλλά και γεωστρατηγικούς και εννοώ νοήτο. Ας μην τρέφουμε αυταπάτες. Είτε με όχι, συγγνώμη, ό,τι με όχι, Ας μην τρέφουμε αυταπάτες. Ότι με όχι θα τρομάξει η Ευρώπη και θα μας δώσει ό,τι θέλουμε. Ή ότι με ένα ναι θα μας συμπαθήσει και θα μας στηρίξει χωρίς όρους. Χρειαζόμαστε εθνική συνεννόηση, εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης και δικό μας ρεαλιστικό σχέδιο για την έξοδο από την κρίση που να πείσει τους εταίρους για τη σοβαρότητά τους. Ας το αναλογιστούν αυτό στην κυβέρνηση αλλά και στην αντιπολίτευση και ας αναλάβουν τις ευθύνες και τις πρωτοβουλίες τους. Η στάση μου δεν είναι ουδέτερη. Είναι υπεύθυνη και άρνηση του να συνενέσω σε ένα λάθος, απλοποιώντας την κατάσταση και ψάχνοντας εύκολες λύσεις που περιέρχονται μόνο σε τρία γράμματα. Και επειδή δεν μου αρέσει να κρύβομαι και αυτές τις ώρες κανείς δεν είναι ουδέτερος, ξεκαθαρίζω ξεκάθαρο θα ψηφίσω ναι. Καλό μας κουράγιο και εύχομαι η Δευτέρα να μας βρει όλους ενωμένους. Ευχαριστώ πολύ.